Καλημέρα! Τετάρτη σήμερα, 22 Απριλίου 2020, και το πρωινό μας vlog είναι σύνθετο. Είναι σύμπτυξη δύο επιστολών που έχει γράψει η ίδια φίλη. Η μία επιστολή έχει έρθει τέλη Οκτωβρίου 2019 και η δεύτερη έχει έρθει αρχές του χρόνου του 2020. Η αρχική επιστολή είχε τίτλο «Πώς ξεχωρίζουμε έναν μαμάκι. Καλημέρα κυρία Θέκλα. Καλημέρα αγάπη μου. Ζούσα τα τελευταία χρόνια σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Ως που πήρα πριν από τέσσερις μήνες τη μεγάλη απόφαση να μετακομίσω σε ένα χωριό λόγω του συντρόφου μου. Είμαι σε σχέση μαζί του μισό χρόνο. Η σχέση αυτή ξεκίνησε από απόσταση. Όμως, μετά από δύο μήνες αποφάσισα να εγκαταλείψω τη δουλειά μου και πήραμε την απόφαση να συζήσουν. Τον σύντροφο μου τον γνωρίζω έξι χρόνια. Είμαστε σε κοινή παρέα. Έχω γνωρίσει πρώην κοπέλε του, όπω επίση και εκείνο πρώην μου. Μου άρεσε πάντα ο τρόπο που συμπεριφερόντα τι κοπέλε του, ήταν πολύ περιποιητικό και μιλούσε όμορφα. Ενώ ήμουν σε σχέση όταν το γνώρισα, μου δημιουργήθηκαν όμορφα συναισθήματα και ένιωσε ερωτευμένη μαζί του, στην αρχή που τον εννοείς, το γνώρισε εννοεί, πριν τόσα χρόνια. Φέτος λοιπόν που ξεκινήσαμε να μιλάμε φιλικά και να λέμε τα νέα μας, όταν πήγα εκτός να δω τους γονείς μου, συναντηθήκαμε για έναν καφέ και εκεί νιώσαμε και δυο έλξη. Ήρθε στην πόλη μου, μου έκανε έκπληξη και ενώ βρισκόμουν σε άλλη σχέση με διεκδίκησε. Αποφάσισα να χωρίσω και να δημιουργήσω σχέση μαζί του. Δεν θα έλεγα ότι μόλις το γνώρισες χώρισες, Μόλι το γνώρισε, σου άρεσε και τελικά όταν είδε ότι ήταν αμοιβαία τα συναισθήματα, έστω και αν ήταν έξι χρόνια μετά, αποφάσισε να χωρίσει και να είσαστε μαζί, επειδή σε διεκδίκησε. Έτσι εγκατέλειψα την πόλη και τον ακολούθησα. Ερχόμενη λοιπόν εγώ εδώ στο χωριό, άρχισα να βλέπω κάποια πράγματα τα οποία δεν μου άρεσαν. Τα συζητούσα μαζί του, αλλά δεν έβλεπα κάποια διαφορά. Λες και έμπαιναν από το ένα αυτή και έβγαιναν από το άλλο. Έτσι έκανα το λάθος κάτε με και κατεμέ, όχι μόνο κατεσέ και κάτε με, να μιλήσω στη μητέρα του για να με συμβουλέψει, μιας και τον ξέρει καλύτερα σαν παιδί της. Δεν είναι καλή ιδέα να μιλάμε στην πεθερά μας για να μας βοηθήσει να έχουμε καλύτερη επικοινωνία με τον άνθρωπο μα. Εγώ το έκανα αυτό το λάθος στον πρώτο μου το γάμο και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, το έχω μάθει από πάθημα. Μιλάμε κατευθείαν με τον άνδρα μα. Πιάνουμε τον άνδρα μα και πάμε μαζί σε ένα ψυχολόγο. Δεν μιλάμε με την πεθερά μα πίσω από την πλάτη του άνδρα μα για τον άνδρα μα. Αυτό μόνο μπούμεραγκ μπορεί να γυρίσει εναντίον μα. Ο σύντροφο μου έπαιζε πολλέ ώρε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι όταν σχολούσε από τη δουλειά, μη δίνοντά μου ιδιαίτερη σημασία. Από πιέσει δικέ μου, αλλά και τη μητέρα του, συμφώνησε να κάνουμε συνεδρία με μια σύμβουλο σχέση. Αυτό είναι καλό. Ο ίδιο παραδέχτηκε πω είχε θυστεί στο παιχνίδι και η σύμβουλο θεώρησε πω εγώ έχασα την ταυτότητά μου, μια και βρέθηκα χωρί ζουλιά, χωρί παρέ, σε ένα χωριό από την πόλη που είχα τη ζωή μου. Μετά τη συνεδρία άλλαξε συμπεριφορά προς το θετικό, δεν έπαιζε τόσες πολλές ώρες και πλέον δεν παίζει σχεδόν καθόλου. αλλά, αλλά στη συνέχεια είδα άλλα πράγματα. Κάνατε μόνο μία συνεδρία από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δεν βοηθάει στι δουλειέ του σπιτιού, είναι ακατάστατο και ενώ το συζήτησα μαζί του δεν είδα διαφορά και σημάζευα εγώ μόνο το σπίτι. Επειδή δουλεύει πολλέ ώρε το δικαιολογούσα, αλλά τώρα που θα ξεκινήσω να εργάζομαι κι εγώ δεν ξέρω ειλικρινά πώ θα γίνει. Πλέον αφήνω το σπίτι επίτηδε έτσι και δεν το συμμαζεύω για να τα κάνει και εκείνο. Επίση, κάτι άλλο που με απασχολεί είναι ότι η μητέρα του έχει πρόσβαση στη μισθοδοσία του. Ο σύντροφο μου τη είχε δώσει προτού να είμαστε μαζί το ελεύθερο να παίρνει λεφτά όταν ζορίζονται οικονομικά. Αυτό ήταν πριν από εμένα. Πριν από σένα, δηλαδή. Αλλά και όταν ξεμένει εκείνο να του στέλνουν η δική του. Εμένα όλο αυτό με ενοχλεί. Το συζήτησα μαζί του και του εξήγησα ότι εφόσον αυτό το διάστημα θα ξεκινήσω να δουλεύω, εάν χρειάζεται κάτι, μια και βλέπουμε και οι δυο αυτή τη σχέση σοβαρά θα βοηθάω κι εγώ, εννοείται με το δικό μου μισθό, εμάς σαν ζευγάρι, και δεν θα χρειάζεται να ζητάει τίποτα από τους δικού του. Ούτε και να δίνει φυσικά, φαντάζομαι, γιατί είναι παρεδώση αυτό. Mm. Του εξήγησε ότι αν επισημοποιήσουμε τη σχέση μας, αυτό το πράγμα εγώ δεν το δέχομαι και θέλω να αλλάξει και πολύ καλά έκανες. Είναι ένα λεπτό ζήτημα, δεν ξέρω αν έκανα καλά ή όχι που το συζήτησα από τόσο νωρίς, αλλά είμαι από τα πρόσωπα που θέλω να εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Καλά έκανε. Καλά έκανες. Μου είπε πώ θα το αλλάξει όλο αυτό σιγά σιγά γιατί αλλιώ ήταν μαθημένο. Δηλαδή, όταν χρειαζόταν κάτι, τον βοηθούσαν η οικονομικά οι δικοί του, αλλά και για κάποιου λογαριασμού που μου εξήγησε ότι δεν πληρώνονται ηλεκτρονικά. Πηγαίνει η μητέρα του και του πληρώνει με τα δικά του λεφτά. Δικαιολογεί για όλα τη μητέρα του, την αγαπάει πολύ, αλλά εάν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα, εγώ δεν ξέρω αν θα το προχωρήσω, γιατί όπως το εξήγησα, τον θεωρώ μαμόθρευτο και εκείνο το αρνείται και πάει λέγοντα. Και διαβάζοντας αυτό το πρώτο σου mail, το οποίο ήταν πριν τόσους μήνες, σκεφτόμουν άρα για από τι οικογένεια έρχεται η κοπέλα. Αλλά μάθαμε στη συνέχεια όταν μας έστειλε mail το 20. Σε πρόσφατη συνομιλία του, κυρία Θέκλα, τη έλεγε και τι μισθό θα παίρνω στην καινούρια μου δουλειά. Μαλώσαμε άσχημα γιατί της δίνει αναφορά για όλα. Έλεος πια. Πώς να το διαχειριστώ και τι στάση να κρατήσω απέναντί του και απέναντι στη μητέρα του. Θα ήθελα να με συμβουλέψεις. Πώς να κάνω έναν άντρα 35 ετών να με μην, να μην υπολογίζει περισσότερο. Πώς να τον καταρακουνήσω να μην με θεωρεί δεδομένη. Λοιπόν, θα απαντήσω σε αυτό και μετά θα πω στη συνέχεια γιατί στη συνέχεια έρχεται να σου απαντήσει διάφορα πράγματα από τα ερωτήματά σου. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι ότι το ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, άρχισε να βάζει τα όρια νωρί. Είναι φυσιολογικό, αναμενόμενο. Και συγχωρεί, συγχωρείται το ότι έκανε στην αρχή τη σχέση σα το λαθάκι να πα να ζητήσει συμβουλέ από τη μαμά του για το πώ να διαχειριστεί τον ιό τη. Συμβαίνουν αυτά και στα καλύτερα σπίτια. Ενώ δεν είναι κακό, έγινε. Ο γέγονε γέγονε. Έγινε, τελείωσε τώρα. Από εκεί και πέρα όμω έχει αρχίσει να το διαχειρίζεσαι πολύ καλά. Δηλαδή του βάζει σιγά σιγά τα όρια και του ξεκαθαρίζει ότι εγώ δεν θα ήθελα από εδώ και πέρα να υπάρχει αυτή η συνεξάρτηση οικονομική με τη μάνα σου και ο άντρα σου. Είδα δύο πολύ καλά στοιχεία στον άντρα σου. Το ένα είναι ότι μετά από μία μόνο συνεδρία με τη σύμβουλο, δεν ξέρω αν είσαι σε ψυχολόγο που πήγατε και σα έκανε συμβουλευτή για τη λε σύμβουλο. Τέλο πάντων, εκτό μετά από μία συνεδρία με την ειδικό, έχει αλλάξει πράγματα, δηλαδή έχει σταματήσει τον εθισμό στο ηλεκτρονικό παιχνίδι και επίσης σου λέει ο ίδιος ότι βλέπει πως σιγά σιγά όσο περνάει ο καιρός θα αλλάξει και τη σχέση του με τη μάνα του. Αυτά τα δύο είναι πάρα πολύ θετικά. Λοιπόν, ε, καλά το χειριστήκες με τον άνδρα σου. Πάμε όμως τώρα να δούμε γιατί είχες όλες αυτές τις δυσκολίες με τον άνδρα σου ή γιατί ίσως επέλεξες έναν τέτοιον άνδρα. Έξι μήνε μετά το πρώτο μέλ, η κοπέλα είναι έγκυο. Πάει καλά η σχέση τη, έχει χρησιμοποιηθεί, είναι έγκυο. Και πλέον την απασχολεί και η σχέση τη με του δικού τη γονεί. Μου έστειλε άλλο ένα mail στο οποίο εξήγησε πω η μητέρα τη ζητούσε χρήματα, ενώ όταν αυτή χρειάστηκε δεν τη έστειλε. Λέει την ιστορία η φίλη ότι ε, αυτή. Καταλαβαίνετε πως είναι και αυτή από χωριό, πήγε στην πόλη να σπουδάσει, να εργαστεί, η μητέρα της από όσα μου έχει εξηγήσει έχει μια σχέση συνεξάρτησης με τον πατέρα της, μια περίεργη σχέση στην οποία ο πατέρας της παρουσιάζεται ως θήτης και η μητέρα της ως θύμα, αλλά είναι συνεξαρτόμενοι μεταξύ τους, δηλαδή ε, είναι σε ένα φαύλο κύκλο που ο ένας κάνει πράγματα και ο άλλος κάνει πράγματα, ο ένας κλαίγεται, η μητέρα της κλαίγεται κυρίως. Ε, αλλά όμω είναι μια σχέση κακοποιητική και από τι δύο πλευρέ. σω είναι ψυχικά κακοποιητική από τη μάνα τη κοπέλα προ τον πατέρα τη κοπέλα, και σωματικά περισσότερο κακοποιητική από τον πατέρα τη κοπέλα προ τη μάνα τη κοπέλα. Σαφώ δεν είναι υγιή σχέση. Και λέει ότι η μητέρα τη, η οποία δεν εργαζόταν, τη έστελνε συχνά και τη έλεγε: Θέλω να μου στείλει χρήματα γιατί δεν μου δίνει ο πατέρα σου, κλπ. κλπ. Τη έστελνε η φίλη χρήματα. Όταν σε μια φάση όμως χρειάστηκε η ίδια χρήματα, αυτά όλα ήταν πρωτού κάνει τη σχέση της με τον άντρα της, ε? ήταν στο παρελθόν, όταν χρειάστηκε η ίδια χρήματα και ζήτησε από τη μάνα της, η μάνα της δεν της έστειλε και έγραψε χαρακτηριστικά ότι για τέσσερις μέρες πέρασε μόνο με νερό και ψωμί. Έτρωγε μόνο ψωμί και νερό για να φουσκώσει. Δεν είχε χρήματα για οτιδήποτε άλλο. Και αυτό την είχε πειράξει πάρα πολύ. Και όταν το είχε συζητήσει στη συνέχεια με τη μάνα τη, η μάνα τη της είπε ότι εγώ δεν σε πίστεψα ότι δεν είχε χρήματα, γιατί λέει: Τόσα χρήματα που βγάζει, πώ και έμεινε χωρί χρήματα. Και εδώ θα να πω ότι η μάνα σου ε, σκεφτόταν με βάση τον εαυτό τη. Μήπω και η μάνα σου όλε αυτέ τι φορέ που σου έλεγε πω δεν έχει χρήματα δεν ήταν αλήθεια δεν είχε τόση ανάγκη όσοι παρουσιαζόταν ότι είχε και γι' αυτό πίστεψε και για σένα ότι όταν εσύ ζήτησες για πρώτη φορά χρήματα ότι ούτε εσύ είχες ανάγκη. Σαφώς όπως το γράφεις και ίδια είσαι γονιοποιημένο παιδί, μεγάλωσες ως γονιοποιημένο παιδί και γι' αυτό ίσως ενοχλήθηκε τόσο πολύ με τη σχέση του άνδρα σου με τη μάνα του η οποία εάν τη συγκρίνουμε τη σχέση του άνδρα σου με την πεθερά του με τη σχέση σου εσένα με τη μάνα σου και τον πατέρα σου, θα έλεγα είναι υγιέστερη. Όχι είναι τέλεια, είναι υγιέστερη. Και ίσως γι' αυτό σε ενόχλησε τόσο πολύ αυτό η συνεξάρτηση οικονομική στη δική του σχέση, γιατί σου θύμιζε με έναν τρόπο υποσυνείδητο που δεν το συνειδητοποιούσε. Εννοείται ότι το υποσυνείδητο δεν το συνειδητοποιήσει, ήταν υπερβολή. Με έναν τρόπο υποσυνείδητο που δεν τον αντιλαμβανόσουνα, τη δικιά σα τη σχέση και σε ενόχλησε τόσο πολύ η σχέση του άνδρα σου και η οικονομική του εξάρτηση με τη μάνα του, γιατί είχε εσύ κακή εμπειρία από τη δικιά σου οικονομική σχέση με τη δική σου μάνα. Στην εγκυμοσύνη φίλη έχει flashbacks, δηλαδή τις έρχονται αρνητικές αναμνήσεις από τους ομερικούς καυγάδες των γονέων της όταν ήταν μικρότερη. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα ότι όταν είμαστε στην εγκυμοσύνη οι γυναίκες αρχίζουμε, αρχίζουμε χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε και αναβιώνουμε εμπειρίες από τον καιρό που είμαστε εμείς οι ίδιοι παιδιά. Στην τελευταία επικοινωνία φίλη έγραψε: αποφάσισα να κρατήσω τυπικέ σχέσει μετά από όλα αυτά. Έχω επικοινωνία πλέον με του γονεί μου, απλώ μου έμεινε μια πικρία. Η μητέρα μου βλέπω ότι όντω μαλάκωσε με την εγκυμοσύνη μου, υπάρχει όμω ένα θέμα. Ξαναζώ τι φασαρίε του άθελά μου, χωρί να το προκαλώ, μέσα μου ακούω τι φωνέ τη μαμά μου και μου έρχονται εικόνε από του τσακωμού flashbacks. Νομίζω είναι η κατάλληλη περίοδος τώρα για να κάνεις ψυχοθεραπεία. Για να ξεπεράσεις μια και καλή τα ψυχικά τραύματα που σου έχουν προκληθεί από την κακοποιητική σου παιδική ανατροφή και από τη γονιοποίηση που είχε ως παιδί. Και το τελευταίο τελευταίο που στείλε σήμερα η φίλη είναι... Καλημέρα, Θέκλα. Με το πρόσωπο στο οποίο αναφερόμουν στο αρχικό email είναι πλέον ο σύντροφο μου. Αποφάσισα να το συνεχίσω μαζί του, καταλάβα γιατί έχει πολλά θετικά στο χαρακτήρα του και οτιδήποτε με ενοχλεί το συζητάμε και το λύνουμε όσο το δυνατόν πιο ομαλά. Χαίρομαι για σένα. Όσο αφορά το πρώτο και το δεύτερο email, έχω κρατήσει απέναντι στους γονεί μου και σε όλους πιο τυπική στάση. Απλώς κατάλαβα ότι και οι δυο γονεί μου πλέον, βλέποντας πιο καθαρά, χρήζουν βοήθεια ειδικού, γιατί μου κατέστρεψαν παιδική και φιβική ηλικία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με άκουσες, θα περιμένω το vlog. Και επίσης θέλω να ρωτήσω το εξή τελευταίο. Λόγω κακών παιδικών βιωμάτων που είχα, υπάρχει περίπτωση να βγάλω ασυναίσθητα παρόμοια συμπεριφορά στο παιδί μου αργότερα και αν ναι πώς το αντιμετωπίσω. Εάν μείνει αθεράπευτη, αψυχοθεράπευτη, αν δεν κάνεις ψυχοθεραπεία, είναι πολύ πιθανόν ασυναίσθητα, όχι την ίδια, όχι τόσο σοβαρή, αλλά όχι και τόσο θετική ε, συμπεριφορά ε, μπορεί να βγάλει το παιδί σου. Δηλαδή, πρέπει να κάνουμε ψυχοθεραπεία, να ξεπερνάμε τα ψυχικά τραύματα που μα έχουν προκαλέσει οι δικοί μα γονεί, να το δουλεύουμε μέσα μας καλά-καλά το πράγμα και μετά να γινόμαστε γονεί. Άρα, τώρα είναι η κατάλληλη περίοδο για να κάνει ψυχοθεραπεία. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, όπω το να βγάλουμε ασυνέσθητα συμπεριφορές τραυματικές στο παιδί μας τις οποίες, ε, οι οποίες αυτές να μην είναι τόσο σοβαρές όσο, όσες μας έχουν, όσες, όσο αυτές που μας έχουν προκαλέσει οι δικοί μας γονείς αλλά να εξακολουθούν να μην είναι κατάλληλες συμπεριφορές γονέα προς παιδί μπορούμε να επανορθώσουμε και ε, σου συστήνω να διαβάσεις το βιβλίο μου Χαρούμενη Μαμά Χαρούμενα Παιδιά το οποίο αναφέρεται σε μεγάλη έκταση μέσα στο βιβλίο σε αυτό το θέμα στο πως ένας γονιός αντιλαμβάνεται ότι είναι άνθρωπος και ως άνθρωπος κάνει λάθη... και πώς μπορεί να διαχειριστεί την ενοχή για τα λάθη που κάνει... και πώς μπορεί να κάνει δύο κινήσεις... ούτως ώστε την τυχόν ζημιά που έχει προκαλέσει στα παιδιά του να την ανατρέψει. Σου στέλνω την αγάπη μου. Έχεις την αγάπη όλων εδώ στο κανάλι. Ευχόμαστε να πάει καλά το υπόλοιπο της εγκαιμοσύνης, ο τοκετός. Να καλωσορίσεις το μωρό σου στον κόσμο με αισιοδοξία... Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα ότι τώρα στη, διά, στη διάρκεια της εγκυμοσύνης σου, με, μέσα στη σοφία του, το σώμα σου και το μυαλό σου έρχεται και βγάζει προς τα έξω τα δικά σου παιδικά τραύματα, ώστε να τα φροντίσεις και να τα δουλέψεις προτού γεννηθεί το δικό σου παιδί. Τα πάντα στη σοφία επίσης, δεν λένε για το Θεό, η φύση είναι πάρα πολύ σοφή. Ε, και τώρα με την καραντίνα και λοιπά, θα έλεγα κάνε μερικές συνεδρίες μέσω Skype με μια καλή ψυχολόγο, αν θες τη λέμε μέλη να σου συζητήσω εγώ κάποιες συνάδελφοι, μπορείς να βρεις από μόνη σου, για να δουλέψεις λίγο τη σχέση σου με τους γονείς σου και τη σχέση που έχεις εσύ με τον εαυτό σου σε σχέση με τα όλα όσα έχουν συμβεί με τους γονείς σου. Γιατί το αντιλαμβάνεσαι και ίδια ότι η κατάσταση στη δική σου οικογένεια είναι πολύ χειρότερη από το ότι σου φάνηκε στην αρχή η κατάσταση στην οικογένεια με τον άντρα σου τον οποίο μάλιστα τον έλεγε και μαμάκια δεν θα έλεγα ότι εσύ είσαι το κολλημένη στους γονείς σου με ένα θετικό τρόπο όπως ίσως ήταν ή είναι ο άντρας σου το κόλλημα που έχει εσύ με του γονεί σου, η σύνδεση που έχει εσύ με του γονεί σου, σαφώ είναι με ένα αρνητικό τρόπο γιατί μίλησε και ίδια στι επιστολέ σου για γονειοποίηση, για πρόκληση ενοχών κτλ. Άρα είναι καλή ευκαιρία να κάνει αυτέ τι αλλαγέ μέσω τη ψυχοθεραπεία και να βοηθηθεί όχι μόνο εσύ αλλά και ο άνδρα σου και το παιδάκι σου. Καλημέρα. <σκουσ> το κλείνω. Γεια. Yeah.